Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε σε ένα ιδηλιακό μέρος, στην αγκαλιά του Ιωνίου, με την εκπομπή Φύση, η οποία ασχολείται με το ψάρεμα, με το ταξίδι, με τη μαγειρική, με τη θάλασσα και με πολύ ωραία πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή την υπέροχη χώρα κάθε καλοκαίρι. Είμαστε έτοιμοι να ανέβουμε στο σκάφος για να υποδεχθούμε τον καλεσμένο της ημέρας. Άζη! Έλα! Γιατί μου, πού είσαι, φίλε μου. Ναι, φίλε μου, αδερφέ. Τι γίνεται. Πόσο επαγγελματίας, φίλε. Κοίταξε, κάνω μια προβίτσα, ρε παιδί μου, για να μην ξεχνιέμαι κι εγώ, καταλαβαίνεις. Όχι, θέλω να σου πάρω τη δουλειά, προστίγω, αλλά προβίτσα για να μην ξεχνιέμαι. Τι προβίτσα, τι έκανε. Έκανα ένα ονάκι, ρε παιδί μου, ένα πέρασμα εδώ πέρα και καλά για να θυμηθώ κι εγώ τα παλιά, δηλαδή. Κατάλαβε. Ένα κομπλεξάρισο, ούτε δύο θέματα. Όχι, αφού είσαι καλύτερο. Καβάλα. Τα πετάγια, πού θα πάμε. Προχώρα, εδώ, σκάφο. Άντε, φύγαμε. Φόρμα. Φύγαμε, γιατί μου. Προβίτσα. Προβίτσα στους παξούς θα κάνουμε με το Θανάση Πάτρα. Έχει έντονη προσωπικότητα και πάρα πολύ χιούμορ. Είναι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, τον έχουμε δει στα στούντιο, τον έχουμε δει σε παιχνίδι, στο βουνό. Για να δούμε όμως τώρα, πώς θα τα πάει με τη θάλασσα. Θανάση μου, αγόρι μου, καλώς ήρθες εδώ στην Εύα. Καλώς σε βρήκαμε, καλώς μας ήρθες. Σε μένα και στον Κώστα, δεν είναι ο Κώστας εδώ. Πού είναι ο Κώστας, ρε φίλε. Άσο, μεταξύ μας τώρα, μην το πεις παρά έξω. Χατήρι Μπαμπάς. Αυτό είναι τέλειο. Ναι, ναι. Αγοράκι, κοριτσάκι. Αγοράκι. Μπράβο, ένα μικρό ψαρά θα του πάρει ένα καλάμι έτσι μπλε. Και θα τον έχει, μικρό, έχει. Και θα τον έχει, θα τον πει μαζί του. Προδιαγεγραμμένο το μέλλον. Ναι, αυτό είναι από τα παιδιά που ξέρει ότι στάντα θα ασχοληθούν με το ψάρεμα. Ναι, ή θα γίνει καπετάνιος. Ένα από τα δύο δηλαδή, 100%. Πιθανότατα. Πάντως θα γίνει καλύτερος ψαράς από τον Κώστα. Το θέμα είναι να δούμε εσύ τι ψαράς. Κοίταξε, καλός ψαράς, Κώστας. Βλέπω εγώ, τα έχω δει. Ο Κώστας είναι αδερφός, είναι καλός ψαράς, αλλά και εγώ είμαι. Και σήμερα θα μ' ακούς. Είσαι και καπετάνιος πάντως, δεν είσαι μόνο ψαράς. Τα έχω όλα και συμφέρω. Ναι τώρα, δύο σε ένα. Σήμερα θα σου δείξω πώς ψαρεύουμε και θα κάνουμε και ένα τάμα μετά. Μπας και έρθει ένα ψαράκι. Τι ματάρες είναι αυτές που έχεις. Είμαι γουρλής. Άνοιξε το μάτι, εντάξει, νόλις, άνοιξε το μάτι. Κοιτάξε να δεις, όταν το μπλε το μάτι να ξέρεις με το φως, δεν μπορείς. Εμένα το μελί. Είναι πιο εύκολο, κοιτάξε, πρέπει να είμαι έτσι δηλαδή, συνέχεια. Έλα, Γιάννη, τι κάνεις. Λοιπόν, κοίταξε εδώ, αυτό εδώ, θα την κάνω εγώ αυτή την τεχνική. Αυτό είναι σιλικόνη. Είναι σιλικόνη. Πώς είναι καρφωτής. Ναι. Αυτό το πάει μέσα και το βλέπει το ψαράκι και πίνει και το ορμάει κατευθείαν. Ναι. Και το πιάνει. Ναι. Κατάλαβες. Το πιάνει. Λέμε τώρα εντάξει. Εγώ θα προσπαθήσω να πιάσω ένα ψαράκι με αυτό. Τι προσπαθούμε να πιάσουμε σήμερα δηλαδή. Εδώ που είμαστε τώρα, φαγκριά, τσαούσια, συναγρίδες, κάνα μαύρο, κάνα στήρα, κάνα ροφό. Αλφα-εθνική ψάρια όλα. Αλφα-εθνική, ναι. Είναι δύσκολα ψάρια βέβαια, δεν βγαίνουν εύκολα. Ναι. Εντάξει, θέλει και μαγκιά. Αλλά μπορούμε να σταθούμε και τυχεροί. Να σου πω, καρχαρίες έχει εδώ πέρα. Έχει, ναι, έχει. Αυτούς τους φυτοφάγους, τους σαπουνάδες. Ναι, τους vegetarian. Έχει. Δεν αλλά... τρώει ο σαπουνάς. Δεν τρώει, αλλά έχει κι άλλους. Το λέω, ρε παιδί μου, μην καθόμαστε εδώ πέρα ξαφνικά και να μην κάνει μου τι ωραία πράγματα. Και λευκό έχουν πιάσει. Ναι, βέβαια. Ακολουθούν τα καράβια. Από την Μπούκα μέσα μπαίνουν στη Μεσόγειο. Και έρχονται μέχρι εδώ. Γιατί μην έρθουν. Μπορεί να μας επιτεθεί, ας πούμε τώρα. Εδώ όπως καθόμαστε. Όχι, θα τον εμαλώσω. Εντάξει, θα το πεις κάτσε. Κάτσε, άνθρωπε. Μπορεί να είσαι ο Κώστας. Μπορεί ο Κώστας να μεταφέρει την καρχαρία. Λοιπόν, πάμε για ψάρεμα. Έλα. Πάμε, φύγαμε. Έλα εδώ, θα να σα δει. Φίλε, βάζω γυαλί, δεν γίνεται. Βάλε, βάλε, βάλε γυαλί. Βάλε γυαλί. Βάλε γυαλί. Βάλε γυαλί. Κοίτα εδώ. Ωραία. Αυτό πώς λέγεται. Αυτή η μέθοδος ως ψάρεματος τεχνική λέγεται tie rubber. Tie rubber. Αυτό αποσπάται από εδώ. Okay. Και νομίζουν ότι είναι σαν καλαμαράκι αυτό το πίσω. Μπράβο. Και όπως τραβάς, σηκώνεται αυτό. Προς και μην καρφωθείς, έχει δύο αγκίστια μέσα. Ναι, σιλικονίτσα είναι γι' αυτό. Ναι, έχει λίγο σιλικονίτσα, ξέρεις, για να δηλειάσεις τα ψαράκια. Έτσι. Κατάλαβες. Μπράβο, ξεμπέρδεψε τα που ξέρεις. Ένα δύο. Και ένα δύο αγκιστράκι έχει. Κατάλαβες. Οπότε με το που θα πάει αυτό κάτω, το περνάνε για γαριδούρα, για καλαμάρι, για οτιδήποτε. Και το μόνο που έχεις να κάνεις, εγώ το λέω την μπέλικη μέθοδο. Ναι. Αυτή. Αλλάζεις. Γιατί το μόνο που κάνεις, πέφτει κάτω,
Κοίτα, βλέπεις πώς φεύγει μέσα στο νερό, αποσπάται. Κοίτα. Βέβαια. Καταλαβες. Με το που φτάσεις στον πάτο και σταματήσει να ξετυλίγεται, ξεκινάς με αυτό το ρυθμό απλά να ανεβάζεις. Ναι. Αν σου τσιμπήσει, θα κάνει τάκ, 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 έτσι. Ωραία. Και εσύ συνεχίζει να μαζεύει. Αυτό τώρα από τι, σε τι βάθος είμαστε εδώ πέρα. 60 μέτρα μας τώρα. Μπορεί να φτάσει, έχει τόσο περιθώριο να πάει μέχρι τέρμα κάτω, ας πούμε. Μέσα έχω νήμα 200 μέτρα. 200 μέτρα, ναι. Ωραία. Λοιπόν, κάνε εσύ αυτό, εγώ θα κάνω άλλη τεχνική. Απελευθέρωσε το εδώ. Ωραία. Με αυτό και το κρατάς εδώ με το χεράκι, βάλει και εδώ έχει μια γκουπή. Φρένο, πού είναι τώρα το φρένο. Ποιο φρένο, τι είναι, φρένο, τι είναι, νταλικά. Κάτσε, δεν έχει φρένο. Α, ωραία. Όχι, κάτω να πάει. Αφήνουμε, μπράβο. Όταν φτάσει, θα σταματήσει. Αν κάνει αυτό, σταματάει. Ναι, θα σταματήσει να ξετυλίγεται. Τέλεια. Έρχομαι κι εγώ. Άρα, κοίτα, να δει τι μαθαίνω στα γεράματα, τρελαθώ. Και πόση ώρα μπορεί να μα πάρει αυτό, μπορεί να καθίσουμε. Ωραία, τελείωτε. Αναλόγω, τι άμα ρωτά εμένα, εγώ θα μπορούσα να κάτσω εδώ πέρα μέρε. Καταλαβες. Έλα από εδώ εσύ. Έλα από εδώ γιατί θα μπερδευτούμε. Έλα από εδώ. Έλα, Γιάννη, μένα τελείωσε. Έφτασε κάτω. Αρχίζω μαζεύω. Αρχίζεις και μαζεύεις, ναι. Μαζεύεις σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Έτσι, σιγά σιγά. Όπα. Και αν είναι το ψαράκι θα το καταλάβεις, θα σου κατεβάσει προς τα κάτω το καλάμι. Και τώρα με τραβάει κάτι. Μπορεί να είναι πιασμένο κάπου. Α, λογικά πιάστηκε κάπου. Και ξεπιάστηκε, λες. Πιάστηκε. Για εδώ. Όπα, κοίταξε το βλέπεις. Λες να έχω πιάσει με τη μία. Μπα, τόσο πολύ. Δύσκολο μου φαίνεται. Κάτσε, ρε Γιάννη, είναι πολύ λυγισμένο μπροστά. Έτσι είναι, γιατί είναι πολύ ελαφρύ ο εξοπλισμό. Α, γι' αυτό. Είναι λεπτό, κατάλαβε. Κάνει απόσβεση από το τράνταγμα. Σωστό. Για να μην σπάει πετονιά, μην κόβεται. Πόσο βάρο έχει αυτό το κομματάκι που μου έδειξε πριν. Αυτό το Dye Rubber, 110 γραμμάρια. 110 γραμμάρια μόνο. Είναι μελετημένα δηλαδή αυτά. Ναι, ναι. Έχει 80, έχει και περισσότερο. Όσο μεγαλύτερο. Το βάθο. Για να πηγαίνει πιο γρήγορα κάτω. Για να πάει πιο γρήγορα κάτω. Θα παίζει ρόλο με το μέγεθο του ψαριού. Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Δηλαδή αυτή η πετονιά μπορεί να σηκώσει μέχρι πόσα κιλά ψάρι. Αυτό είναι νήμα. Αυτό το νήμα μπορεί να βγάλει και με, αν το παίξει με φρένα και ένα ψαράκι 12-14 κιλά. Και δεν το φαίνεται, ναι. Τόσο πολύ. Μπορεί να λυγίσει το καλάμι, να είναι έτσι το καλάμι και να πιστεύει ότι θα σπάσει, αλλά δεν σπάει. Έννοια σου. Είναι μελετημένα όλα. Το υλικό δεν σπάει με τίποτα αυτό. Σπάει. 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 Αλλά με σωστή χρήση δεν σπάει. Ναι. Πρώτα θα σπάσει ο κόμπο πετονιά, μετά θα κοπεί το νήμα, μετά θα σπάσει το καλάμι και τελευταίο θα χαλάσει το μηχανάκι. Το νήμα με την πετονιά είναι διαφορετικό πράγμα, δηλαδή. Το νήμα δεν έχει ελαστικότητα. Α, δεν έχει. Καταλαβαίνεις. Η πετονιά έχει ελαστικότητα και εμεί θέλουμε εδώ πέρα να κάνουμε άμεσο κάρφωμα στο ψάρι. Ναι. Κοίτα να δει τι μαθαίνω. Θα τρελαθώ. Ναι, εδώ. Στη φάρμα δεν ψαρεύεται, πού είναι βρει τη θάλασσα. Κάνα πηγάδι και καναριάκι. Πλάκα ήταν η λίμνη Μπελέτσι κοντά. Είχε ψαράκια μέσα. Καμιά πέστρωμα δεν είχε. Πάμε κάνουμε εκπομπή με τον Κώστα εκεί. Εννοείται. Κάνα την πέστρωμα δεν θες και η πετονιά. Πας κόντρα στο νερό. Τις λες, πιες έξω. Ναι. Βάζεις μια απόχα και τη βγάζεις. Σ' αρέσει η πέστρωμα. Ωραία, ναι. Είναι πολύ νόστιμο ψάρι. Ωραία, ναι. Λοιπόν, ξέρεις τι πιστεύω. Έλα. Πιστεύω ότι πρέπει να πάμε να κάνουμε spinning. Τι είναι το spinning πάλι. Όχι, τώρα θα στα μάθω όλα. Όλο ιδέες. Είναι τεχνική δηλαδή. Πετάς μακριά και τραβάς σιγά σιγά το ψαράκι. Ξεκλά, είναι πιο αθλητικό ψάρεμα. Αυτό είναι πολύ τεμπέλικο, ρε παιδί μου. Εγώ θέλω δράση. Σήμερα που λείπω ο Κώστας θα τα κάνω όλα. Κάτσε να τα βγάλουμε και τα 60, ρε φίλε. Τώρα θα το βγάλω. Εσύ γιατί το κάνεις τόσο γρήγορα. Για να τελειώνω να φύγω. Εγώ θα σε αφήσω εδώ πέρα και έλα βρες με. Πάντως, Τσιμιτσέλη, είσαι από τις περιπτώσεις που αν είχες ατζέντη, ας πούμε, στο Hollywood, έψαχνες δουλειά και σου λέγανε τα λοιπά. Θα με είχε απολύσει. Όχι. Και σε έπαιρνε τηλέφωνο και σου λέγε. Έχουμε κλείσει δουλειά με τη Scarlett Johansson. Ναι. Και ψάρευες. Όχι. Θα του έλεγες. Sorry, Scarlett. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε κάποια στιγμή. I don't have time, Scarlett. Θα βγάλω το ψάρι και θα τα πούμε. Το πήρα. Έλα, ρε Γιάννη. Την απόχη, παρακαλώ. Έλα, Γιάννη. Πού είναι η απόχη, ρε παιδιά. Έλα, ρε Γιάννη. Μπράβο. Ωραίος. Μπράβο, ρε Γιάννη. Έλα, ρε. Έλα, ρε ομάδα. Έλα, ρε ομάδα. Πάρε μια καλιά. Πάρε μια καλιά, Θανάση. Και τι θα το κάνουμε. Θα το απελευθερώσουμε, Θανάση. Ναι, είναι μικρό, μωρέ, πολύ. Να πάει στη μαμά του. Εντάξει. Έφυγε. Ε? Έφυγε. Να φύγει. Πάει. Γιάννη. Θανάση. Αυτή η τακτική, πώς είπαμε, λέγεται. Spinning. Spinning.
Να σου πω, εκεί πέρα που ήμασταν πριν δεν μπορούσαμε να κάνουμε spinning, δηλαδή να αλλάξουμε. Ήταν βαθιά. Α, πρέπει να είναι ρηχά. Ναι, ναι. Άρα αυτό το καλάμι εδώ πέρα, η τακτική, η προηγούμενη δεν πρόκειται να πιάσει τίποτα. Αυτό τύπα, τώρα είμαστε πολύ ρηχά. Κάτσε ρε Γιάννη, επειδή εγώ δεν το κατέχω. Άμα τα αφήσω μέσα. Ναι. Εντάξει, όχι μέχρι κάτω. Ναι. Σε ένα συγκεκριμένο βάθο. Εδώ, πώ λένε, στα δύο μέτρα. Ναι. Τρία. Άμα τα αφήσω. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει να δολώσει τίποτα πάνω δηλαδή. Να πάει να καρφωθεί κανένα ψάρι, όχι. Ναι. Όχι. Τα ψάρια δεν είναι, δεν χαζά. Απλά κινείται αυτό δηλαδή. Όταν κινείται αυτό, πιστεύουν ότι είναι ένα καλαμάρι, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνω. Ναι. Άμα το κουνάω έτσι δεξιά-αριστερά. Δεν μπορεί να τα χτυπήσει το κεφάλι για να ζαλιστούν. Δύσκολο το ψάρεμα, ρε Γιάννη. Πολύ ρε φίλε. Είναι δύσκολο τώρα, χωρίς πλάκα. Κοίτα, δεν είναι δύσκολο. Είναι. Θέλει υπομονή πολύ. Θέλει εξάσκηση. Να σου πω, ρε φίλε. Έλα. Ψέματα έχει πει κανένα φορά για το τέτοιο. Για το ψάρεμα. Ναι. Προσπαθώ, όχι, ρε φίλε, δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Λένε ψέματα δηλαδή. Οι ψαράδες είναι μύθος αυτό. Συνέχεια. Τύπου. Πιάνεις ένα ψάρι, λες 5 κιλά. Το ζυγίζει κανένας. Πάντως δεν θέλω να αγχώνεσαι. Πιστεύω ότι θα πιάσουμε κάτι. Ωραία. Από το στόμα είναι σου. Είναι καλή ώρα τώρα για τέτοιο. Ναι, μια χαρά. Η καλύτερη ώρα της ημέρας δηλαδή για να τσιμπήσεις ποια είναι. Την ώρα που πεινάει το ψάρι. Καλώς, μου αρέσει. Συνεχίζει. Απτόητος. Ακάματος. Εγώ μεταξύ ξεκινάμε πάλι εδώ αυτό το. Πώς το πάμε, Τάι Ραμπ, Γιάννη. Τάι Ραμπερ. Τάι Ραμπερ, ναι. Τάι Ραμπ είναι το άλλο. Κάποια στιγμή μπορεί και να γίνει κάτι. Εντάξει, δεν του παίρνει και κουβέντα τώρα. Συγκεντρωμένος. Τώρα είναι και ανταγωνιστικό, είπε ο Κώστας. Και σου λέει, κάτσε να βγάλω κανένα πεντόκυλο, καταλαβες. Αλλά τι να κάνει και ο Κώστας. Τι να κάνει και ο Κώστας. Γεννητούρια έχει ο άνθρωπος. Ο Κώστας απουσιάζει. Και η αναπλήρωση της θέσης του είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Προσπαθώ να εφαρμόσω ό,τι μου έχει μάθει και να τα μεταφέρω και στο Θανάση. Άρα και θα έχουμε επιτυχία. Ρε φίλε, τώρα εντάξει, εδώ είναι κρύσταλλο, είναι για μπάνιο. Πού θα αποδείξω. Θα σε πάω μετά για μπάνιο, θα σε πάω εκεί, γιατί τώρα είμαστε λίγο πιο μακριά από τους παξούς. Θα σε πάω παξούς μετά και να δεις κρύσταλλο. Έχουμε πιάσει ένα ψαράκι. Είναι μικρούλι. Είναι ένα νεκρουλάκι. Μπράβο, ρε Γιάννη! Εντάξει. Μικρούλι. Φεύγει αυτό στη μαμά του. Μαμά και αυτό. Γεια σου, Κοφαράκι. Γεια σου, καλό ταξίδι. Μας έβρεξε κιόλας, Θανάση. Ναι, τι να κάνει, ρε φίλε. Καλά έκανε. Αυτό είναι καλό ψάρι, δηλαδή. Ναι, μια χαρά ψαράκι. Μια χαρά είναι. Και πολύ, πολύ δυνατό, ε. Ήταν μικρό ήταν αυτό το. Ναι, ρε, ήταν πολύ μικρό. Πολύ. Για έπρεπε να είναι τριπλάσιο σε μέγεθος για να είναι. Αυτό ήταν ούτε μισό κιλό δεν ήταν. Θέλουμε να βλέξουν 1,5-2 κιλά. Άμα είναι 2 κιλά, είναι στα κάρβουνα καλό, δηλαδή. Και στα κάρβουνα και στη Χόβολη. Και στο Τηγάνι και παντού. Θανάση, έχω χαλαρά τα φρένα. Είναι ένα ψαράκι. Τι έβγαλες πάλι. Είναι λίγο καλύτερο από το προηγούμενο. Πρέπει να είναι μεγαλύτερο, ε. Τώρα πρέπει να το απελευθερώσουμε. Ε, βέβαια. Είναι μικρούλι, δε, και αυτό. Τι έπαθες, ρε φίλε. Τι έπατε, σε βλέπω. Όχι, εντάξει, με θανάσου, μια χαρά. Πού τρέχει ο λογισμός σου. Όχι, κάτι, σκεφτόμουν τίποτα. Έλα, ψαρέψουμε να βγάλουμε ψαράκια τώρα. Ρε, μήπως έχει πειράξει ο ήλιος. Όχι, ρε, τίποτα. Ρε. Αντιλιακό έβαλες. Ναι, έχω βάλει. Ωραία. Ψαρεύουμε. Ναι, ναι, ναι. Ψαρεύουμε. Έλα, Κωνσταρά. Έλα, τι κάνεις. Όλα καλά. Α, μπράβο, χαίρομαι. Ναι. Τι. Σου λείπει η εκπομπή. Ναι, εντάξει, και μας λείπει, αν και δεν φαίνεται καν η απουσία σου, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Πιάσαμε, ναι. Πήγαμε εκεί στο θίγμα μου είπες και βγάλαμε 2-3 γοφαράκια, αλλά μικρά, ήταν μικρά μωράκια και τα αφήσαμε πάλι στο νερό. Ναι, είμαστε σωστοί άνθρωποι, τι να κάνουμε. Όχι. Ναι, εντάξει, ναι. Δεν είναι ότι λείπεις τώρα, τα καταφέρουμε μια χαρά. Σου λέω, ούτε καν πήρα χαμπάρι ότι λείπεις. Αφού πάνε όλα καλά, μπράβο, ρε Κωνσταρά. Εντάξει. Εντάξει, Κώστα μου, ναι, έγινε. Έγινε, θα σε ενημερώσω. Ναι, θα ψαρέψουμε εμείς τώρα, άψογα. Άντε, φιλιά. Πολλά τα ψάρια, αλλά είναι μικρά. Σε ιχθυοπολείο το βλέπω το βακιάρο. Αλλά δεν πειράζει, πάνω απ' όλα σεβασμό στη θάλασσα. Ώρα για βόλτα σε ένα από τα πιο όμορφα νησιά που έχω δει στη ζωή μου. Εντάξει, τι να πω, ρε παιδιά, είναι η Αραγιάννη που μας έφερες. Πού σας έφερα.
What, είναι absolutely fabulous το μέρος, δεν υπάρχει. Εντάξει, είμαστε στο Γάιο, είναι η πρωτεύουσα των Παξών και το λιμάνι. Εντάξει, αυτό το μπάσιμο είναι μαγικό, δεν είναι απίστευτο, δηλαδή είναι, δεν θυμίζει τίποτα από ό,τι έχετε δει. Αξίζει τον κόπο. Εγώ γενικώς δεν είμαι πολύ της θάλασσας και ψιλοφοβάμαι. Αλλά φοβάμαι με την έννοια ότι θέλω να προσέχω. Φοβάσαι και εμένα, δεν φοβάσαι τίποτα. Φίλε, μα έφερε. Φίλε, να σε πειράξει. Καρχαρία να δω με το. Το σφάξω στο γόνατο. Μα έφερε δηλαδή πρίμα. Όταν λέμε πρίμα. Σε έβλεπα εγώ. Τον είχε τον καιρό, ποτέ δεν τον είχε μπροστά. Έκοβε, έκανε. Έτσι. Άξιο. Μπράβο. Ήρθε τώρα για τα δύσκολα τώρα. Τώρα θα σε βάλω στο δοκιμασία. Τι φάρμα, τι σαρβάιβε, τώρα θα γίνει πανικό. Έχουμε εδώ τον κύριο Χαράλαμπο. Ο κύριος Χαράλαμπος, ο οποίος κάνει καταδύσεις. Καλό να θα κάνουμε καταδύσεις. Καλό παιδιά στο νησί μας. Για πες μας μερικά πράγματα γι' αυτό. Αυτό είναι ένα φανταστικό επάγγελμα, το οποίο το ονειρευόμουν από όταν πρωτογεννήθηκα. Σκεφτόμουν, δηλαδή, έβαζα κολούσα μία μπουκάλα πλαστική στην πλάτη και το πεζαδίτης. 1,5 λίτρου. 1,5 λίτρου. Να ξέρουμε τι λέμε. Ακριβώς αυτό. Εδώ στην εκπομπή είμαστε ειλικρινείς και λέμε τα πράγματα με το όνομά του. 1,5 λίτρου είναι οι μικρές που είναι σαν. Όχι, αυτό. Όχι, είναι αυτές με τα αναψυχτικά. Με τα αναψυχτικά, πλαστική. Έβαζε και ένα σωλήνα και έπαιρνα μερικές ανάσεις. Μετά στην πορεία αυτό εξελίχθηκε. Δεν υπήρχαν σχολεία, δεν υπήρχαν τίποτα. Αλλά αυτό το είχα μέσα μου σιγά-σιγά. Και όταν πήγα φοιτητής στη Χαλκιδική και να σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο, το πρώτο πράγμα που είδα ήταν μαθήματα καταδύσεων. Έλα. Και δεν έκανα κάτι άλλο. Πήγα και γράφτηκα την επόμενη. Από εκεί και πέρα κόλλησα, το έκανα επάγγελμα. Παξούς, ντόπιος. Ναι. Τη θάλασσα δεν φοβάσαι καθόλου? Όχι. Καθόλου. Τη σέβομαι. Κι εγώ τη σέβομαι, αλλά εμένα μου πεις να κολυμπήσω τώρα να πάω να ανοιχτώ μέσα 80-100 μέτρα βάθος, μόνος δεν το κάνω. Και εγώ δεν το κάνω. 80-100 μέτρα βάθος μόνος απαγορεύεται. Όχι, δεν λέω για να βουτήξω μέσα. Όχι, σε μήκος λες τώρα. Σε μήκος. Όχι, δεν τη φοβάμαι. Πας δηλαδή. Ναι. Και 500 μέτρα μέσα πας. Κολυμπάω. Ναι, δεν φοβάσαι όμως. Πέντε μέτρα δεν σε φάει. Ποιος θα έρθει να με φάει. Κάπ, κάτι, ένα ζώο. Πρέπει να θέλεις μια κράμπα, όχι να σε φάει. Μια κράμπα θα έχω το ζευγάρι μου να με βοηθήσει. Αυτό. Αυτό σου λέει, δεν πας μόνος. Μπακούρι, μπακούρι για μπάνιο, δεν πας. Ναι, εννοείται, παιδιά, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν το συζητάμε. See you again here in Greece. Thank you very much. It's our pleasure to enjoy our facilities. Πολύ κόσμος, πολύ είσαι. Έχει, δόξα τω Θεώ. Στην αξί, ακούς. Έλα, φίλε. Εδώ το νησί. Το είχε στηρίξει πάρα πολύ ο Χριστόφορος, ο Παπακαλιάτης, το ξέρεις. Ναι, είχε κάνει ένα σύριαλ ο Χριστόφορος. Δεν θυμάμαι ποιο, αλλά ήταν. Να με προσέχεις, όχι. Μπορεί. Και νομίζω έχει και καταγωγή από εδώ πέρα. Η μαμά του, νομίζω. Μαμά του, ναι. Και κάνει και φέτος σύριαλ. Βέβαια. Στο Μέγκα. Βέβαια. Και θα ασκήσει. Το και ο δικό μας. Και θα ασκήσει. Για πες μας τώρα να επανέλθουμε λίγο στην κατάδυση. Παρακαλώ. Πόσο δύσκολο είναι κάποιος πρωτάρης να κάνει κατάδυση? Τίποτα, πολύ εύκολο είναι. Φαρίδια δεν παίζουνε. Παίζουνε. Μέσα στο τζάκετ. Α, είναι μέσα στο τζάκετ. Κάτσε ναι, για πόσα μέτρα θα κατέβουμε δηλαδή. Εσένα θα σε τσιμεντάρουμε για να έχεις καλύτερη κάθοδο. Αυτιά βουλώνουν δηλαδή τώρα και πέρα. Κάνεις εξισώσεις. Και κουνά στη γνάθο. Ένα από τα δύο. Μα είμαστε τσίχλα, δεν μπορείς. Κάτσε να αρχίσω. Ξεκίνα από τώρα και να με το κολλάει. Θα πάθει πάρηση. Δεν μου λες ποιο είναι το πιο σπάνιο πράγμα που έχεις βρει στο βυθό. Το πιο παράξενο πράγμα που είσαι στο βυθό. Μία φορά εδώ και μερικά χρόνια είχα δει φώκια και πρόσφατος είδα και άλλη μία. Okay. Φώκια. Σπάνιο. Κοντινή απόσταση. Ναι, face to face, δηλαδή στα 5-6 μέτρα. Φώκια. Ναι. Δελφίνια βλέπω αρκετά συχνά, αλλά φώκια της ήταν σπάνια. Δεν τρόμαξε. Όχι. Όχι. Αφού πλατσουρίζει, παίζει και αυτή. Από πόσα μέτρα την είναι στη φωκιά? Στην επιφάνεια, στο τέτοιο. Και άλλο ένα ωραίο, άλλη μια στιγμή που θυμάμαι, ήμουν με έναν Ολλανδό φίλο εδώ έξω και εκεί που τελείωνε η κατάδυση συνήθω. Βλέπω ένα τόνο θηρίο να έρχεται από τα πόδια μας, λέω τι είναι αυτό από κάτω. Ήμουν και λίγο πιο άπειρος τότε. Τόνος είναι σαν τορπίλι. Ναι, και ερχόταν και πήδηξε μπροστά μας και εξαφανίστηκε. Αυτά ήταν τα τρία moment εδώ γύρω-γύρω από τους Παξούς που έχω δει. Έχεις φοβηθεί κάποια στιγμή πολύ, ας πούμε, με κάτι? Εδώ γύρω στα νησιά όχι, είναι ήρεμα, αλλά ήρεμη η θάλασσα, δεν έχω πρόβλημα. Τώρα θα δεις και Πάτρα με το που βγεις, θα δεις Θανάση Πάτρα. Θα σκιαχτείς τώρα. Είναι μην μπει στη θάλασσα για σκούμπα αυτό, δεν ξαναβγαίνει. Θα κάτσει εκεί μόνη μου. Εννοείται μόνη μου. Πριν που μιλήσαμε λίγο, λες θέλει κάποιο χρονικό διάστημα να σε εξηγήσω κτλ. Πέντε χρόνια. Και μου φάνηκε λίγο εγχείρηση δηλαδή. Μην κάνουμε 10 ώρες. Όχι, 5 λεπτά ένα briefing και
μετά πάμε για φωτιά. Κάτσε ρε άνθρωπε, θέλω να κάνει ο μπλουμ μέσα κατευθείαν. Να σου βάλει εκεί πέρα το στόμα, να ρυθμίσει τα οξυγόνα και τέτοια. Το οξυγόνο, οξυγόνο, δεν είναι το άλλο. Αφήνει οξυγόνο και σου κολλάνε και πάντες εδώ. Καταλαβες, για να βλέπουν τους παλμούς. Και σκοπόσιος, κανονικά. Αέρα σκοπανιστός. Ωραία, θα πάμε τώρα. Όλα για την τέχνη. Θα πάμε τώρα. Να δούμε, να μας εξηγήσει μερικά πραγματάκια. Στο σκάφος θα κάνουμε την κατάδυση. Okay. Να μας πει μερικά πραγματάκια για να νιώθουμε κι εμείς ασφαλείς και να κάνουμε τον bloom και να τραβήξουμε και ωραία πλανάκια. Έτσι, έτσι, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, να είσαι έτοιμοι, πάμε για βουτιά. Φύγαμε. Πάμε λοιπόν για βουτιά με το Θανάση. Η κατάδυση είναι μια μαγική εμπειρία. Είναι απλή, αρκεί να είσαι χαλαρός και να δώσεις σημασία στις οδηγίες του εκπαιδευτή. Το Θανάση το βλέπω αγχωμένο, αλλά αποφασισμένο. Φύση. Ο Θανάσης ο Πάτρας ξεκίνησε με προπτυχές. Ας το να λέει. Για να πάει στον πάτο. Ας τελικά το να λέει. Δεν πήγαινε στον πάτο. Για κάποιο λόγο έφαγε πολύ το μεσημέρι και ο αέρας δεν τον άφηνε να βυθιστεί. Εκείνος μόνο ξέρει. Τώρα φίλε, δεν πήγα τραγουδάει, καλά, με συγχωρείς. Τραγουδάει είναι αυτή η εφορία που δημιουργεί, ξέρεις, η έλλειψη οξυγόνου. Έτσι. Καταλαβαίνεις. Είναι όταν κάνεις ελεύθερη κατάσταση στα 100 μέτρα. Περνάμε αυτό πάρα πάνε πολύ ωραία εδώ στην Πάρο, παιδιά. Να σου πω. Ελάς καλέ, δεν τα πήγα καλά. Είσαι πολύ καλό. Κάτσε ρε παιδιά, δηλαδή. Το προσπάθουμε τόση ώρα. Επειδή ήθελες να κάνεις κάτω τον κουστό, δηλαδή. Ένα μόνο το ίδιο. Αν μου κοπεί άγκυρα, δεν σε φωνάζω να τη βγάλεις ποτέ. Κάτσε ρε φίλε, δάσκαλε. Έλα εδώ καλά. Είδες ότι τα πήγα καλά ρε παπί. Άσχετα με την πλάκα που κάναμε, τα πήγε χάλια. Αλλά. Γιατί δεν το λες αυτό. Αλλά όμως έχει στυλ. Έτσι. Έχει στυλ και σεξ απειλ. Κάτι μας πετάνε. Απλώς ο Τσιμιτσέλης από μικρός ήθελε να γίνει σαν Κιμ Κουστό. Τι να τον κάνω εγώ δηλαδή. Σε λίγο θα βγάλει λέπια. Πάμε ρε Γιάννη. Μη σου πω ότι έχω ήδη λέπια. Πώς βουλιάζεις. Βάλε ρυθμιστική και μάσκα. Έφυγα. Παιδιά, το λέμε απέναντι. Κάναμε τον μπανάκι μας και το διασκεδάσαμε. Ήρθε όμως η ώρα του φαγητού. Πάμε να βρούμε τον Λάμπρο Βακιάρο που μας περιμένει στην παραλία. Ανάση. Γεια σου Λάμπρο μου, τι γίνεται, χαίρομαι εγώ που σε βλέπω. Γιάννη. Εγώ χαίρομαι Λάμπρο, κοίταξε να δεις. Όπως σου είπα, τι? Δεν πιάσαμε αυτό που θέλαμε να πιάσουμε. Πιάσαμε ψαράκια, εντάξει, ήταν, τόσο ήταν, αλλά δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές. Καλά κάνατε. Πρέπει να επιστρέψουν στη φύση. Καλά κάνατε, καλά κάνατε. Είμαστε σωστοί άνθρωποι, αλλά το θέμα είναι τι θα φάμε γιατί πεινάμε. Εγώ είμαι εδώ για σας, έχω προνοήσει, πήρα ένα λαβράκι πολύ ωραίο. Πώς το πήρες το κιλό? Κάπου 15-16 ευρώ. Όπου θα πέσει πάνω. Όχι, όχι, δεν βάζει 15 ευρώ για το λάμπρο, τα δίνω. 15 μόνο, ε. Είναι κανονικό λαβράκι, λίγα μου φαίνονται 15 ευρώ. Όχι, τι είναι, μουσαντένιο. Σωστό. Πελαγίσιο, πελαγίσιο. Ας έπαιρνε ένα παιδί μου, ένα κολλιό, ένα σαβρίδι. Όχι, όχι. Θέλω να τρώω τα καλύτερα γόρια. Εντάξει, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πήρα το λαβράκι γιατί έχω σκεφτεί μια συνταγή που είμαι σίγουρος ότι δεν την έχετε ξαναδεί. Ποτέ. Ποτέ. Είσαι σίγουρος? Είσαι σίγουρος, δεν ξέρω, μου ξαναπάει. Και θα το αφήσω για έκπληξη. Ωραία. Έχω κάνει και μαγειρική εκπομπή. Μην το έχω φάει. Γεια σας εδώ, γεια σας εδώ. Θανάση. Μην τον ταράζεις όμως τώρα γιατί αυτό το έχει δίκιο. Είναι σαν τον Κώστα, δεν το γνωρίζω τον Κώστα εσύ, τον ψαρά μας. Όταν μαγειρεύει δεν θέλει ησυχία γιατί εδώ έχει θερμοστάτη, τον ανεβαίνει πίεση. Ό,τι πει ο Βακιάνος. Σε πόση ώρα τρώμε? Σε καμιά ωρίτσα. Μια ώρα. Καλά είναι. Πάμε. Κοστοβόρος πολύ για την παραγωγή. Πάμε. Λοιπόν, περιμένουμε. Εννοείται. Θανάση, νομίζω είσαι ο κατάλληλος καλεσμένος για να έρθεις στην εκπομπή Φύση. Εννοείται. Να σου πω γιατί. Ναι. Γιατί εσύ είσαι στη Φύση πόσες εβδομάδες? 2,5 μήνες σερί. Αλλά σε φύση, άγρια φύση, κατάλαβε. Ναι, όπως και εδώ βέβαια. Να σου πω, ισχύει αυτά που βλέπουμε, ρε παιδί μου, ότι ήταν. Δεινοπαθείτε, δεν είναι ότι περνάτε ζωγικά. Πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα. Ήταν πολύ δύσκολα, πολύ επιδραστικά βέβαια. Λίγο στο φαγητό. Όταν είσαι λίγο στο, δηλαδή είσαι κιλόδοξο, δεν σου αρέσει το φαγητό πολύ. Καθόλου. Καθόλου. Δεν είναι κάτι που μου έλειψε, δεν πίνασε. Ναι, αλλά τα κριτσίνια εδώ πέρα λίγο που ξεκινήσουμε μετά γονάτισε. Εντάξει, τα κριτσίνια τώρα. Κάτι κουλουράκι, κάτι μπισκοτάκι, κάτι μελετήτσε. Λίγο για τη λιγούρα. Α, για τη λιγούρα, ναι. Αλλά γενικά δεν είμαι άνθρωπο του φαγητού. Δεν πίνασα δηλαδή ποτέ να πω ότι πεινάω. Απλώ και τώρα η μονοφαγία. Συνέχεια να τρώ όσπρια. Συνέχεια να τρώ ντομάτα. Του μπάνιασμα. Εντάξει. Τώρα με το ψάρι δηλαδή. Γουρμεριά, το τώρα είσαι άλλο level. Champions League είσαι τώρα. Δεν υπάρχει.
Λοιπόν, έχω σκάψει ένα λάκκο στον οποίο θα βάλω κάρπουνα, από πάνω θα το καλύψω με πέτρα, θα φτιάξω το ψάρι μέσα σε αλάτι με μια αλευρόκολα και θα το καλύψω με άλλα κάρπουνα από πάνω που δεν θα ψηθεί εδώ. Φτιάξει μία αλευρόκολα, αλεύρι και νερό, τίποτα άλλο, και θα ομογενοποιήσω το μείγμα μαζί με μπόλικο αλάτι, 3 κιλά έχω εδώ, έτσι ώστε να χτίσω μέσα το λαβράκι, θα το τυλίξω όλο σε αλουμινιόχαρτο και θα το θάψω μέσα στην τρύπα με τα κάρβουνα που έσκαψα πριν. Έτοιμο. Πάμε να το θάψουμε. Στη ζεστή σαλάτα που θα φτιάξω με τα ψητά μπατζάρια θα βάλω και κολοκυθάκι. Και ένα ωραίο tip για να μαγειρέψουμε σωστά το κολοκυθάκι είναι να το βράσουμε χωρίς να κόψουμε ούτε το κάτω μέρος ούτε το πάνω, έτσι ώστε να εμποδίσουμε το νερό να μπει μέσα, γιατί το κολοκυθάκι είναι ένα λαχανικό που έχει αρκετό νερό από μόνο του. Έχω φτιάξει άλλη μια φουρνιά κάρβουνα, θα τα βάλω πάνω από το ψάρι για να ψήσω παράλληλα και τα μπατζάρια. Έβαλα τα παντζάρια σε αλουμινόχαρτο, τα τύλιξα καλά και θα τα ψήσω και αυτά πάνω τα κάρβουνα για να καραμελώσουν και να γίνουν φοβερά. Εδώ έχω φτιάξει μια συνοδευτική σάλτσα για το ψάρι. Λέγεται Pico de Gallo, είναι μεξικάνικη συνταγή. Βέβαια, εγώ δεν έχω βάλει τσίλι που μπαίνει συνήθως και έχω βάλει πιπεριά φλωρίνης. Την απόφαση σου πώς την πήρες για να πας στο παιχνίδι? Εγώ ξέρω ότι είσαι παρουσιαστής και κατά τη γνώμη μου εξαιρετικός παρουσιαστής. Ευχαριστώ. Σε παρακολουθώ από μικρός. Έχω μεγαλώσει. Έχω μεγαλώσει. Στα πόδια σου μεγαλώσει. Και εγώ, Γιάννη μου, έχω μεγαλώσει. Σε θυμάμαι, δηλαδή τότε με τη Σοφία Ναλιμπέρτη, ποια χρονιά ήταν? Είναι 16 χρόνια πίσω. Σε θυμάμαι που είχα έρθει καλεσμένος, ναι, από τότε, ναι. Νομίζω τότε είχαμε γνωριστεί. Τότε είχαμε, γνωριστεί. Ναι, έχεις δίκιο. Και είδα αυτή την προσωπική τρέλα που κουβαλάς, γιατί φέρεις σε κάθε εκπομπή που συμμετείχεις. Σε είχα χάσει τον τελευταίο καιρό, δεν σε παρακολουθούσε και ξαφνικά βλέπω κάνεις ένα μπαμ και μπαίνεις στη φάρμα. Είχα, τώρα ήταν τέταρτη σεζόν που ήμουν εκτός. Τέταρτη σεζόν. Πώς προέκυψε η φάρμα? Έκανα ραδιόφωνο μόνο. Κοίταξε, με πήραν από τον Αντένα και μου είπαν, θέλουμε να μιλήσουμε για τη φάρμα. Εντάξει, λέω να μιλήσουμε. Περιγράψα μετά το φορμά και τα λοιπά, ήταν και καραντίνα. Θεώρησα καλή ιδέα, να σου πω την αλήθεια. Το μετανιώσει δηλαδή? Καθόλου. Θεώρησα πολύ καλή ιδέα. Μου άρεσε και σαν κόνσεπτ γιατί συνδέθηκα πολύ και με την παιδική μου ηλικία, γιατί πήγαινα στο βουνό μικρός και τα λοιπά. Και αλήθεια είναι ότι η γυναίκα μου με έψησε πιο πολύ. Γιατί μου λέει, θέλω να πας. Πάντα αυτές ήταν. Ναι. Με έψησε πολύ. Και φαντάζομαι, δεν θα σου είπε ότι θέλω να... Θα σου είπε ότι, κοίτα, εγώ προτείνω αυτό, αλλά εσύ αποφασίζεις, κατάλαβες, σε οδηγούσε προς τα χει. Όχι, μου είπε κάτι το οποίο ήταν πολύ, πολύ σωστό τελικά. Ότι επειδή ξέρω τι άνθρωπος είσαι και επειδή το κοινό σε ξέρει επαγγελματικά και μπορεί να έχει καλή γνώμη για σένα, αλλά είναι επαγγελματικό ξεκάθαρα, γιατί τον Πάτρα, τον Τζιμιτσέλη, κάποιον το βλέπουν μέσα από τη δουλειά του. Άμα σε γνωρίσει ο κόσμος όπως σε ξέρω εγώ, πιστεύω ότι θα έχει ακόμα καλύτερη γνώμη και καλύτερη εντύπωση για σένα. Και τελικά έχει δίκιο. Όχι, μα όπου πήγαμε βόλτα τώρα, εντάξει, πήγαμε παξούς, χαιρετούσαν, σταματούσαν και τέτοια. Ναι. Έχεις αποκτήσει φανατικό κοινό. Εγώ περιμένω να σε δω κάποια στιγμή να πάρεις μια εκπομπή
Δικιά σου. Ναι. Όχι, όχι αυτή είναι εδώ. Όχι, είναι μια άλλη εκπομπή. Ναι, που να πατάς στεριά, γιατί δεν είσαι τόσο πολύ της θάλασσας. Ναι. Και να σε καμαρώσει, γιατί πιστεύω ότι έχεις να δώσεις πάρα πολλά πράγματα. Σε ευχαριστώ. Έχεις χιούμορ, έχεις δυναμισμό, είσαι πολύ εύστροφος, ετοιμόλογος. Όλα αυτά που έχω εγώ τα έχεις και εσύ δηλαδή. Αγόρι μου. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε Γιάννη. Ναι, τι να πω τώρα, εντάξει, είναι και οι συνθήκες είναι πολλά, είναι πολλά. Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Τώρα είδες, φέτος κάνουμε ένα ξεκίνημα καινούργιο με την Ελεονόρα σε ένα πολύ μεγάλο κανάλι, το οποίο κάνει και ένα restart αυτή την περίοδο. Αγαπημένο κανάλι. Εννοείται. Αγαπημένο κανάλι. Θα γίνει πιο μέγα το κανάλι και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά που μου λες. Τώρα από εκεί και πέρα... Δεν μου λες, να σε πάω λίγο, γυρίσω λίγο το χρόνο πίσω. Ο Θανάσης μικρός. Ναι. Πώς ήταν, πιτσιρίκος. Περίεργος. Πού μεγάλωσε ο Θανάσης ο μικρός. Ο Θανάσης μεγάλωσε σε μια κομμόπολη της Καρδίτσας, ναι. 15 χιλιόμετρα πριν την Καρδίτσα, λέγεται Σοφάδες. Και μεγάλωσε, εκεί πήγα σχολείο, η παιδική μου φίλη είναι εκεί, οι γονείς μου μένουν εκεί ακόμα. Πολύ ευτυχισμένα παιδικά χρόνια, mm-hmm. πάρα πολύ ευτυχισμένα. Δεν έχω σχέση με φάρμα, μιας και την αναφέραμε, σε επίπεδο αγροτικών εργασιών κτλ. Ο πατέρας μου είναι δάσκαλος, συνταξιούχος. Δεν είχαμε γη, δεν είχαμε ναι. ζώα, δεν είχαμε ποτέ ας πούμε, ενασχόληση τέτοια. Αλλά προφανώς και λογικό ήταν μεγαλώνει στον κάμπο, έχει φίλους που έχουν χωράφια, ξέρεις πώς είναι κτλ. Πολύ ευτυχισμένα παιδικά χρόνια πέρασαν, πάρα πολύ. Και μετά τελειώνει το σχολείο. Τελειώνει το σχολείο, δίνω πανελλαδικές. Και τι πέρασε κάπου. Δεν πέρασα. Στουρνάρισουνα τίποτα. Όχι, ήμουν καλός μαθητής, δεν πέρασα εκεί που ήθελα. Επειδή ήταν πολύ της μόδας τότε, είχε ξεκινήσει η ιδιωτική τηλεόραση. Και εγώ έβγαζα εφημερίδα στο γυμνάσιο, ήμουνα έτσι πολύ στα θέματα. Ήσουν εκδότης δηλαδή. Ναι, κανονικά, κανονικά. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα, το σκέφτηκα, πήγα μετά στη σχολή δημοσιογραφία και το ένα έφερε το άλλο. Το άλλο έφερε το άλλο, το άλλο έφερε το άλλο. Και κατέληξες εδώ. Και κατέληξα εδώ. Ναυαγός. Ναυαγός. Με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Ναι. Δηλαδή, ποιος θα μας το έλεγε πριν από καιρό τα γνωριστήκαμε, σου έλεγα, κοίταξε να δεις, σε 15 χρόνια θα είμαστε σε μια παραλία και θα σκάψουμε τη γη, να βάλουμε ένα ψάρι, να το ψήσουμε, να το φάμε και θα πάμε και καλά. Αυτά, φίλε, είναι τα ωραία του επαγγέλματος, γιατί όσο δύσκολη και να είναι η δουλειά μας, και εσύ ξέρεις ότι είναι πολύ δύσκολη η δουλειά μας. Είναι πάρα πολύ. Γιατί έχεις γράψει πάρα πολλά χιλιόμετρα και εσύ, δεν θα να σε εκθεάσω δηλαδή, γιατί ξέρεις ποια είναι η γνώμη μου για σένα. Έχει πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά έχει και πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Ναι. Και αυτή είναι μία από τις πολύ ωραίες στιγμές που περάσαμε. Γενικά έχω περάσει πολύ ωραία αυτές τις μέρες που ζήσαμε εδώ πέρα μαζί για το γύρισμα. Αυτό θέλουμε και εμείς να κάνουμε, δηλαδή και εγώ και το κρου που σκηνοθέτεις όλοι. Ναι. Περνάμε καλά, όχι να περνάμε καλά και φαίνεται στο αποτέλεσμα, γιατί έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Εννοείται. Τα παιδιά εδώ που κάνουν το γύρισμα, πολλές φορές υποφέρουν. Εννοείται. Όχι εξαιτίας μου, εξαιτίας των συνθηκών. Είναι δύσκολες συνθήκες έτσι κι αλλιώς. Αλλά με το που τελειώνει κάθε εκπομπή και μπαίνουμε στα αυτοκίνητά μας να φύγουμε και τέτοια, πάντα συζητάμε ότι κρίμα που τελείωσε να κάνουμε έτσι. Άλλη μια στο καπάκι και τέτοια. Και όταν τελειώσετε θα δεις ότι θα σας λείψει πάρα πολύ. Γιατί τώρα φαντάζομαι έχετε κάποια επεισόδια να γυρίσετε ακόμα. Μόλις τελειώσετε και σας φύγει αυτό. Ναι, ναι. Γιατί η αλήθεια είναι επειδή έχω κάνει ταξιδιωτική εκπομπή, είναι από τις πιο δύσκολες εκπομπές, κακά τα ψέματα. Και υπάρχει μια εικόνα στον κόσμο ότι μπα, ζωάρα, περνάνε τέλεια αυτή κτλ. Σκάφη, κότερα, ελικόπτερα που λέγεται τραγούδι. Το πιο δύσκολο απ' όλα. Έχει πάρα πολύ δουλειά, έχει πάρα πολύ κούραση, έχει πάρα πολύ εξάντληση. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί βλέπεις και εσύ πράγματα. Αισθητικά ανοίγει το μάτι σου. Εννοείται. Εννοείται. Έλα, γεια μας. Άντε. Βίβα. Κάτσε. Δεν έχεις βάλει ακόμα. Όχι, ρε φίλε. Δεν σε σέρβιρα εγώ. Όχι. Τροφή μου. Όχι. Όχι. Μην λερωθείς. Σε έκανα λούτσα με τα κύματα πριν. Εντάξει. Μεγάλη εμπειρία ήταν για αυτή, φίλε. Γεια μας. Βίβα. Έρχομαι. Λοιπόν, έχω φέρει τα δύο από τα τρία. Γιατί το ψάρι είναι θαμμένο και θα πάμε να το ξεσκάψουμε. Και τι είναι, σούπα. Λοιπόν, τι έχω φτιάξει εδώ. Για τι έχεις φτιάξει εδώ. Έχω φτιάξει μια χλιαρή σαλάτα με παντζάρια τα οποία τα τύλιξα σε αλουμινόχαρτο και τα άφησα πάνω στα κάρβουνα. Οπότε είναι αρκετά καραμελωμένα. Mm-hmm. Εντάξει, γιατί το παντζάρι έχει αρκετά σάχαρα. Και αν τα ψήσει σε ψηλή θερμοκρασία, αυτό καραμελώνει και βγάζει πολύ ωραία γεύση. Πώς τα λέει, δεν τα λέει πολύ ωραία. Βραστή πατάτα. Είναι ποιητής. Επιστήμη ολόκληρη. Βραστή πατάτα, κολοκυθάκι. Μια πατάτα χρυσαφένια με απολύξεις. Συγγνώμη, ναι. Για πες. Εγώ λέω, σερβίρω τώρα έτσι, γιατί σωστό, τα λόγια είναι φτώχεια. Σωστό. Έχω βάλει και καρδιές. Μου βάζεις κολοκυθάκι μόνο σε παρακαλώ. Έχει βάλει και καρδιές λέει μέσα. Δεν γουρνιού, τι βγαίνει. Έχω βάλει καρδιές μαρουλιού. Κοκοράτσι. Και λίγο φετούλα και παξιμάδι ωραίο κρίθινο. Έχω ρίξει μια σηκωταριά. Γιάννη, περίμενε εσύ. Πρώτα τους καλεσμένους. Ναι, έτσι. Δεν είναι πάλι καλό που έχουμε ένα καλεσμένο. Να είχαμε 5-6 δεν θα το βγάλω.
Σε έχω αφήσει ποτέ νηστικό πεζό. Μόνο πατάτα έχει βάλει όμω τα δαφάνα. Πατάτα τώρα τα φτιάχνω. Περίμενε. Σε έχω αφήσει. Α, αυτόν έβαλε και αυτά τα ματζαφλάρια τα πράσινα. Άμα θε πάρει και το κολοκύθι και δώσε στο γέλι. Σε έβαλε και τέτοιο. Τι. Δοκιμάστε το πατζάρι το. Ιταλικά, ιταλικά είναι αυτά. Δοκιμάστε το πατζάρι. Ιταλικά δεν τα λένε αυτά τα τέτοια τα. Ποια. Όχι, δεν είναι. Είναι τα φύλλα του πατζαριού. Α, ναι. Πού να ξέρουμε. Εντάξει τώρα που να ξέρουμε. Αυτό είναι κοντά, καρδίτσα. Εγώ στο Μεσολόγιο εμεί τα ξέραμε αυτά. Προπολού, ε. Και εδώ έχω φτιάξει μία σάλτσα, η οποία η βάση της είναι μεξικάνικη. Λέγεται Pico de Gallo και είναι ντομάτα μαζί με τσίλι, κρεμμύδι και κόλιανδρο. Είναι αλλά καυτερή, επειδή ξέρω. Είναι όχι, δεν είναι καθαρή. Δεν, δεν έχω βάλει ούτε τσίλι ούτε κόλιανδρο. Okay. Έχω βάλει μαϊντανό, λάδι και πιπεριά φλωρίνης που γλυκαίνει και θα συνοδεύσει τέλεια το ψάρι που πρέπει να πάμε να το ξεθάψουμε. Το πήρε και το πιάτο μαζί, ε. Το πήρα, τι να κάνω. Για να δούμε, ρε παιδιά, τι γίνεται. Άγγιζε του λέω. Πού το ψάρι, ρε. Α, είναι μέσα. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Όχι, βλέπω. Έλα, ρε. Είναι εδώ στο αλουμινόχαρτο. Είναι μέσα σε αλάτι. Μέσα σε αλάτι. Έτσι, αυτό το έχω δει σε φούρνο. Εγώ ήξερα ότι θα θάψει κάτι. Ναι. Δεν ήξερα ότι θα είναι σε αλάτι. Φίλε, είναι τρομερό γιατί αυτό γίνεται σαν τσιμέντο. Κάτι αντίστοιχο. Ναι, γίνεται σαν στόκο. Μπετόν. Αυτό εδώ πρέπει να είναι συγκλονιστικό, ε. Φίλε, όπως έφυγε η ουρά, πρέπει να ψηθεί να είναι λουκούμι τελείως. Λοιπόν, έλα. Πηγαίνετε στο τραπέζι και το φέρνω. Είδες πως έφυγε η ουρά, θα είναι όχι λουκούμι μέσα. Μέλι θα είναι, μέλι. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι εμπειρία τώρα, αυτό είναι πραγματικά εμπειρία. Ωραία. Πού είναι το σφυρί, πού είναι το καλέμι. Πού είναι ένα παιδιά το σφυρί και το καλέμι. Να σου πω, να το ρίξω καρατιά. Όχι, ρε. Όχι. Ήρθε η ώρα. Φίλε, κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Yeah. Μετά από 2.000 χρόνια θα βρουν εδώ πέρα στην περιοχή αυτό εδώ. Και θα νομίζουν ότι. Θα βρουν. Πέτρωμα! Κατάλαβες και θα γράψουμε. 200 ετών. Θα βρουν και το πτερίγιο του λιθρινιού μέσα και θα βρουν πρώτη. Βακιάρος. Να σε ξέρουν, φίλε, το έχετε κρατούσε. Λοιπόν, Θανάση, πάρε ένα κομμάτι και άλλο ένα. Κάτσε γιατί ο Γιάννης θα γκρινιάζει ότι. Ναι. Δεν το τον γκρινιάζω και πάλι. Περίμενε μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πήρες το κεφάλι, ρε φίλε, κάτσε δηλαδή. Ποιο κεφάλι, ρε, τι είναι, αρνάκι, που μεζέσαι είναι το κεφάλι. Θα σου βάλω και αυτήν την σαλτσούλα. Που μεζέσαι είναι το κεφάλι, ρε. Όσοι ξέρουν κεφάλι τρώνε. Καλή όρεξη. Γιάννη. Έλα να δούμε. Εμένα τα κομματάκια τα ό,τι πήρες από σένα. Όχι, φίλε, όχι. Μην είσαι γκρινιάρης. Θα πιάσει πολλά λαβράκια εσύ, ούτως ή άλλως. Αυτά τα ματζαφλάρια εδώ, τα ματζούνια τι είναι. Αυτά είναι, είναι θυμάρι και τα λεμόνια και λίγο δυόσμου. Αρωματικά ρε. Αρωματικά. Να δώσει λίγα, δεν κατάλαβα. Εμένα μου το πετάει κάτω στο πάτωμα, το βάζει. Δεν πάρα, είναι, πάρα. Όχι. Εσύ έχεις φάει αρκετά μέχρι τώρα. Όχι σήμερα, γενικά. Καλά, είμαι τυχερός. Προφανώς. Γενικά έχεις φάει. Βάλε μου και τα κόκαλα εδώ για να καρπαθώ. Εδώ. Θα σου βάλω και λίγο. Ναι. Και λίγο λαβράκια. Πώς το λες? Top. Για να δούμε τώρα. Είναι top. Για δοκιμάστε. Α, ναι, σου έχω πάρει και το πιρούνι. Συγγνώμη. Λέω και εγώ, γιατί δεν τρώει τόση ώρα. Αναμένω το πιρούνι για να. Ξεκινήσει η μάχη. Παιδιά, έχει γίνει λουκούμια. Ναι. Ναι. Θα πούνε πάρα πολύ ωραίο. Θανάση, εσύ τι όνειρα έχεις? Δεν έκανα ποτέ όνειρα. Ποτέ. Ποτέ. Και νομίζω ότι το. Δεν ξέρω γιατί. Και ειδικά τώρα μετά τον κορονοϊό, μετά τα μνημόνια, μετά γενικά την τελευταία δεκαετία της ζωής μας, θεωρώ ότι αυτό μου κάνει πολύ καλό. Γιατί. Ήρθε ο κορονοϊός, Γιάννη, και είδες ότι ανατρέπονται όλα αμέσως. Μέσα σε μία μέρα. Ναι. Οπότε το πιο σημαντικό πράγμα είναι να ζεις τη μέρα. Το τώρα. Να ζεις τη στιγμή, να ζεις το τώρα. Πάρα πολύ ευτυχισμένος. Κάνω μια δουλειά που μου αρέσει. Έχω μια εξαιρετική οικογένεια. Έχω τη γυναίκα μου. Μ' αγαπάει και την αγαπάω. Έχω εξαιρετικά. Σε αντέχει η γυναίκα σου, ναι. Σε αντέχει. Εντάξει, τώρα αυτά τα λέμε και μεταξύ μας πολλές φορές οι άντρες κτλ. Κάτι κάνουμε καλά κι εμείς. Στάνταρ, ναι. Κάτι κάνουμε κι εμείς καλά για να μας αντέχει. Η μικρή σου είναι, νομίζω, είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη δικιά μου. Η μικρή μου να θα πάει. Έχουμε βρεθεί και σε παιδότοπο, θυμάσαι, έφερα τυχαία. Πάντως οι φίλοι είναι πολύ μεγάλη τύχη στη ζωή. Όντως είναι. Πολύ μεγάλη τύχη. Είναι τύχη. Είναι, δηλαδή, ό,τι βάζει και να δώσει ένα παιδί από την οικογένεια. Αν μπλέξει με μια παρέα που δεν είναι καλή, τελείωσε. Δηλαδή, βλέπε όλο το συνεργείο εδώ πέρα που έχουμε στην εκπομπή. Ναι. Άμα μπλέξει με αυτό το συνεργείο. Βαριά περιστατικά. Τι να κάνει, δηλαδή. Βαρέα περιστατικά. Τι να πει το μάνα πατέρα, τι να κάνει. Δηλαδή, έτυχε, ρε φίλε, συμβαίνει. Μπράβο και στα παιδιά, γιατί στο είπα και πριν, είναι πολύ δύσκολη δουλειά που κάνετε. Και επειδή είσαι και απαιτητικό,
γιατί είσαι επαγγελματίας, πολύ σωστός. Και επειδή κάνεις και την παραγωγή της εκπομπής, θέλουν και αυτοί να δουλέψουν για να υπάρχει όσο δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα γίνεται. Και τους δίνω συγχαρητήρια γι' αυτό. Αυτό θέλουμε όλοι. Θέλουμε και να περάσουμε καλά και να φέρουμε και κάτι φρέσκο, καινούριο, ευχάριστο, δροσερό και τέτοια. Να περνάμε καλά. Γιατί άμα περνάγαμε μόνοι μας καλά, το κάναμε και μόνοι μας, ερχόμασταν όλοι παρεούλα, ας πούμε. Εύχομαι ολόψυχα μακροημέρευση, φίλε, και σεζόν. Πολλές. Να είναι. Λοιπόν, εγώ σας πού πας, λίγο, πάω να μαζέψω. Πάω να φέρω, λέει, και το. Πάω να φέρω και το πληκτρολόγιο. Το κυρίω θα φέρω. Εντάξει. Λοιπόν, θα ανάσει χάρηκα πολύ. Γιάννη, θα τα πούμε. Όχι, δεν χανόμαστε. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι είσαι εξαιρετικός καπετάνιος. Πόσα χρόνια είσαι στο οδηγείς, ας πούμε, σκάφος? Κοίταξε, οδηγώ τα τελευταία 20 χρόνια. Ναι. Αλλά αυτό το σκαφάκι φέτος ήρθε στα χέρια μου. Ναι. Όχι, θέλω να σου πω, πότε έπιασες τη μόνη πρώτη φορά, ρε παιδί μου. Σε φίλους, σκάφους είσαι. Πρώτη φορά πριν από 20 χρόνια. 20 χρόνια. 20 και. Έχεις, δεν κατέχω πολύ από σκάφη, αλλά γενικά θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο σπορ και αυτό. Δηλαδή, άμα δεν προσέχεις, θέλει πολύ σεβασμό. Θέλει υπευθυνότητα και θέλει μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, βλέπεις εδώ πέρα, ας πούμε, που κολυμπούσαν δεξιά-αριστερά, παντού, σκάφη, να μπεις στο λιμάνι, μέγας για να δώσεις, έχεις ακατέψει μια περιουσία του άλλου 3, 4, 5, 6, 7 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε καταλαβαίνεις, είναι πρόβλημα. Όχι, επειδή είναι και για ανθρώπους, επειδή φοβούνται πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι. Ξέρεις, ο άλλος ανεβαίνει στο σκάφος. Είναι ωραίο το σκάφος, θες να κάνεις, αλλά ξέρεις, άμα έχει λίγο κύμα, φοβάσαι. Το σκάφος θέλει μαλακές κινήσεις. Να είσαι σίγουρος για αυτό που κάνεις, να έχεις μελετήσει τι θες να κάνεις και έτσι μπορείς να προλάβεις διάφορα που μπορούν να σου συμβούν. Αλλά είναι και θέμα πρέπει να γράψεις μίλια. Εγώ μαζί σου δεν αγχώθηκα. Σε είδα κανένα στο σταυρό σου μερικές φορές. Όχι, δεν αγχώθηκα πραγματικά καθόλου. Προσευχόσουν γενικότερα. Και ήταν αυτός ο Παξούς, ήταν ένα πεντάρο, έξαρο ήταν. Ναι, το είχαμε, το είχαμε. Ναι, αλλά ήσουν πολύ σωστός. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Και εγώ, φίλε. Που και σε κάλεσα και που ήρθες. Με πολύ μεγάλη χαρά. Έφυγες από Αθήνα, έφυγες από την οικογένειά σου για να έρθεις εδώ πέρα να τρώμε στις παραλίες. Καταρχήν, σου ανταποδίδω τις πολλές φορές που σου ζήτησα να έρθεις στην εκπομπή και πάντα ερχόσουν. Πάντα. Αυτό το έχω να το ομολογήσω δηλαδή. Σου ανταποδίδω των εισαγωγικών. Αλλά ήταν και πολύ μεγάλη μου χαρά γιατί έκανα και εγώ κάτι το οποίο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και επαναλαμβάνω, εύχομαι να μακροημερεύσει. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά, φίλε. Να προσέχεις τον εαυτό σου. Και εσύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Το Ιόνιο είναι γεμάτο εκπλήξεις, γεμάτο ομορφιές και θα επιστρέψουμε ξανά την επόμενη εβδομάδα. Για νέες περιπέτειες, για νέες εμπειρίες. Παράς καλεσμένος είσαι ακόμα παρουσιαστής. Ωραία πράγματα. Να είστε καλά. Γεια σας. Φέρ την κάμερα τουλάχιστον. Έλα εδώ. Σήμερα, Νίκο, φτάσαμε. Ναι.